Καλό απόγευμα, καλησπέρα. Ναι, μια ακόμα Τετάρτη μας ήρθε. Είναι Τετάρτη 20 του μήνα. Είναι πολύ ωραία Τετάρτη για μένα, γιατί έχω πολύ ωραίες εμπειρίες, πολύ ωραίες θετικές σχόλια γενικά. Καλεσμένα μας σήμερα, μια και εδώ και κάτι με την καραντίνα, έτυχε να ασχοληθούμε περισσότερο με τα κινηματογραφικά. Εγώ δηλαδή, σαν καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας, ασχολήθηκα περισσότερο με τα κινηματογραφικά και είχα και κάποια εμπειρία προσωπική να συμμετέχω σε κάποιο σύριαλ της τηλεόρασης. Και έτσι μέσα από αυτό γνώρισα και πολύ αξιόλογους ανθρώπους, σκηνοθέτες, ηχολήπτες, πολύ αξιόλογο κόσμο. Και το ένα φέρνει τ' άλλο. Επιλογή μου λοιπόν ήταν αυτή την Τετάρτη να σας παρουσιάσω το σκηνοθέτη, τον κύριο Δημήτρη. Δημήτρης Μπούρνος. Μπούρνος. Τον τόνο τώρα εγώ μπορεί να το σκοτώνω στον τόνο. Δεν χρειάζεται, το ξαναλέμε. Μπούρνος. Η καταγωγή μου από τη Λέσβο. Λίγο πιο δυνατά, από τη Λέσβο. Ναι. Α, ωραία. Εκεί ήταν φαντάρος, αδερφός μου, είναι ωραία και έχει ψάρια. Ναι, είναι ψαρότοπος, λάδι, ψάρι, ούζο είναι ας πούμε τα βασικά μας προϊόν. Ωραία. Ψάρι και ούζο. Είναι και ψαρότοπος όπως η Σικαμιά, ας πούμε, με την Παναγιά, με την εκκλησία που είναι στο λιμανάκι, χαρακτηριστικά ίσως ξέρουν οι που μας ακούνε και μας βλέπουν. Mm-hmm. Σωστά λοιπόν το σινεμά. Είναι πραγματικά, νομίζω ότι τώρα με την καραντίνα ένα μεγάλο ποσοστό κόσμου βλέπει σινεμά και δεν αρκεί. Αυτό δεν που κατεβάζουν το Netflix, που κατεβάζουν συνέχεια ταινίες. Ναι, και τώρα δηλαδή συζητάμε αυτό, αυτή η τέχνη πόσο συντροφικότητα μας έκανε. Δεν λέμε για τους θεατρόφιλους που στερηθήκανε το θέατρο, γιατί και εγώ είμαι θεατρόφιλος και εγώ αγαπάω πάρα πολύ το θέατρο. Αλλά το θέατρο πολύ δύσκολα να μπει στο σπίτι μας. Κάποιες ομάδες μέσω ίντερνετ προσπαθήσανε, ναι, και να κάνανε. Ναι, δεν μπορώ να πω ποιο ποσοστό θεατρικών παραγωγών. Ναι, δύο θέατρα κάνανε, πειραματιστήκαν, αλλά και πάλι οι ίδιοι ηθοποιοί σου λένε ότι δεν μπορεί να βγει στο ίντερνετ με κάμερα αυτό που βγαίνει στη σκηνή του θεάτρου με το ζωντανό θεατή. Το πάπο προσπαθείς. Αν σε εισαγωγικά και κάνουν το λεγόμενο live streaming, ναι, δηλαδή παρουσιάζουν μια παράσταση, νομίζω ότι live streaming, λέμε και νομίζω, είναι ζωντανή η παρουσίαση μια θεατρικής παράστασης. Αυτό γίνεται σε ήδη υπάρχουσες θεατρικές παραστάσεις. Δεν υπάρχει παράσταση, νομίζω, που κανεβαίνει πρώτη φορά με live streaming, πρώτη φορά. Ναι. Δεν έχει ανεβεί στο σανίδι δηλαδή κανονικά και εμφανίζεται ξαφνικά. Όχι, όχι, πρώτα πρέπει να έχουν επεκταθεί αυτά και μετά. Νομίζω ότι η θεατρική παραγωγή και οι σκηνοθέτες ανεβάζουν στο αέρα, στο live stream, όπως θέλετε το. Κάτι το που δοκιμασμένο. Κάτι που είναι βιντεοσκοπημένο και έχει ανεβεί πολλές φορές στη σκηνή. Τώρα, σε σχέση με το σινεμά, πράγματι, δίκιο έχεις. Έχουν μπει στη ζωή μας οι λεγόμενες πλατφόρμες. Πλατφόρμες που μπαίνουμε και βλέπουμε ταινίες. Κανονικά να τις κατεβάσουμε είναι παράνομο, δεν νομίζω να τις κατεβάσουμε. Έχουμε τις τρεις βασικές πλατφόρμες. Το Netflix, το Σινόμπο, και αυτό υπάρχει τώρα για να είμαστε αντικειμενικοί, και προφανώς η Netflix. Η Netflix που είναι και εντελώς δωρεάν. Ενώ το Σινόμπο και το Netflix είναι πιο συμβατικά, πληρώνεις ένα, δεν είναι μεγάλο το ποσό, αλλά υπάρχει αυτή η διαφορά. Εγώ βλέπω όμως ότι η Ερτ βάζει ωραίες ταινίες, δηλαδή πιστεύω ότι βάζει πολύ καλύτερες ταινίες από τα. Βάζει ωραίες ταινίες. Η κρατική τηλεόραση, ας το πούμε έτσι, και όχι δημόσια, είναι όντως, έχει μεγάλη διαφορά. Ποιότητα περισσότερη. Έχει περισσότερη ποιότητα. Γενικά τα ιδιωτικά κανάλια παίζουν thriller και ταινίες δράσης. Το ξέρουμε πολύ καλά. Ενώ το βάζει κάτι κοινωνικό, κάτι έτσι. Ενώ η ΕΡΤ και ιδιαίτερα η ΕΡΤΡΙΑ βάζει ταινίες, ας πούμε, συνεφίλ, που εμένα, για μένα αυτός ο όρος δεν είναι σωστός, διότι είναι σαν να απομονώνει το θεατή από μια ταινία. Ας το πούμε ταινίες ποιότητας ή τέχνης. Αν και αυτό πάλι θέλει συζήτηση, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές εμπορικές ταινίες, οι οποίες είναι και τέχνη. Η λεγόμενη τέχνη, ή πολύ καλές και έχουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Άρα δεν πρέπει κανονικά να τα διαχωρίσουμε. Κατάλαβα. Τώρα, εσένα, εγώ σε γνώρισα σε σκηνοθέτη. Θέλω να μας πεις σιγά σιγά, ναι, για σένα μερικά να πράγματα. Να πω μερικά έτσι πράγματα για μένα. Πρώτα απ' όλα που λες Λέσβο. Εγώ κατευθείαν με το που η αδερφή μου έχει παντρευτεί στις Σινούσες. Και όταν πήγα εκεί, λέω, Λευτερία, εγώ θα έρθω εδώ να γράψω ένα βιβλίο αμέσως.
Πιστεύω ότι η Λέσβος είναι ένα νησί, όπως είναι και οι Νούσες, έτσι, που είναι... που επειδή είναι γύρω-γύρω θάλασσα, επειδή βλέπεις αυτό το απέραντο, σε κάνει να νιώθεις και να θες να δημιουργήσεις. Ναι. Δηλαδή, είναι, νομίζω ότι τα παιδιά εκεί έχουν περισσότερη φαντασία και μιλάμε για εκείνα τα χρόνια που δεν υπήρχε τόσο τηλεόραση, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν τα λάπτοπ, δεν υπήρχαν τα κινητά σε όλα τα πιτσιρίκια. Νομίζω ότι τα παιδιά δημιουργούσαν περισσότερα πράγματα. Ναι, μήπως Λέβος... αυτό σε έκανε να αγαπήσεις και τη σκηνοθεσία. Πώς εξελίχθηκε αυτό. Να πω πώς. Στη Μυτιλήνη, πριν από το 80, είχαμε πάρα πολλούς κινηματογράφους. Μέχρι το 1980 είχαμε τρεις θερινούς κινηματογράφους και τρεις χειμερινούς. Παλιότερα, όταν ήμουν 17 χρονών, είχαμε τρεις κινηματογράφους οι οποίοι ήταν στη σειρά. Σαφό, Αρίων και Ορφέας. Ο Ορφέας έπαιζε κάποια western παλιά, κάποιες περιπέτειες και ξέφερε για καμιά ταινία η οποία ήταν πολύ καλή, όπως το Σάκο και Βαντσέλη. Mm-hmm. Το Σαφό έφερνε ελληνικές ταινίες και τις λεγόμενες ψευδοϊστορικές τώρα, όπως το βλέπω εγώ, με τον Μασίστα. Με ρωμαϊκά, με μακεδονομά, με αρέλες ρωμαϊκές κλπ. Και έπαιζε τρεις ταινίες, τις οποίες δεν τις έπαιζε ολόκληρες. Με ένα εισιτήριο βλέπαμε τρεις ταινίες. Και υπήρχε και ο Αρίων, ο οποίος έπαιζε ταινίες σε στυλ πιο κλασικές, όπως ας πούμε το Λόρο της Αραβίας, το Δόκτωρ Ζιβάγκο, τη Μελωδία της Ευτυχίας. Αυτή ήταν λίγο πολύ τρεις, ας το πούμε, γραμμές. Δηλαδή, να μου πεις ότι από εκεί πήρες το κλειδί. Πρώτα αγαπούσα το σινεμά. Είχα αγάπη για το σινεμά. Δεν είμαι από κινηματογραφική οικογένεια. Οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες, ο πατέρας μου ήταν ψαράς, είχαμε καίκια στη Μυτιλήνη και δεν είχε καμία σχέση με την τέχνη. Αυτό θυμάμαι από την εφηβική μου ηλικία. Ξεκίνησα αγαπώντας το εσύ σινεμά ψαρεύεις. Και πηγαίνοντας σινεμά. Σ' αρέσει. Εγώ θα σας αρέσει το ψάρεμα. Αδερφό μου πάει στη Λίμνο για ψάρεμα. Ο Κωνσταντίνος μου έκανε το καλύτερο φανταριλίκι στη Λίμνη με τα ψάρια. Από όλη αυτή την ιστορία με τα ψάρια, κράτησα την αγάπη για τη θάλασσα. Μ' αρέσει η θάλασσα και το κολύμπι. Και ερασιτεχνικά μπορώ να μαζεύω τα πόδια ή και αχινούς, κάτι που είναι παράνομο. Και ξέρω βέβαια ότι. Γιατί μπορώ. Είναι παράνομη αχινή. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι που σου αποχωρούν να μαζέψεις αχινούς πάνω από 30, ας πούμε, υπάρχει κάποιος νόμος, για να μην χάνεται ο γόνος. Άλλο αυτό, ναι, εντάξει, αλλά εμείς στην Κρήτη το να σπάμε εκείνη την ώρα και τον πρόβλημα. Ακριβώς. Ο αχινός είναι, ας πούμε, για μένα το χαβιάρι, το αντίστοιχο χαβιάρι, που ναι. Πολλοί δεν τον εκτιμούν και κάποιοι ακόμα και νησιώτες δεν τον θέλουν, ας πούμε. Όχι, για μένα με μάθει η γιαγιά μου να τον τρώω είναι μέσα, δηλαδή όπως κολυμπάγαμε, θυμάμαι τον άνοιγε η μάνα μου και μας τον έδινε. Άντε να βάζαμε κανένα λεμονάκι, άμα ανέβγαζε στη γιαγιά μου όταν μεγάλωσε. Και τις βγάζαμε έτσι, άντε να ρίχναμε λεμονάκι από πάνω τίποτα άλλο. Έχω βγάλει αχινούς και στο Μπαλί και στο Βάιν της Κρήτης. Ναι. Γιατί είμαι και μισός, εισαγωγικά πάντα μισός κριτικός, ξέρω καλά από Κρήτη. Ωραία, ναι. Είναι ωραία και η Κρήτη. Και ομολογώ ότι κάνα διάστημα πήγαινα και στην Μυτιλήνη, ήμουνα στην Αθήνα και πήγαινα και στην Κρήτη και στην Μυτιλήνη και έκανα συγκρίσεις με τα δύο νησιά. Τι γίνεται στο ένα, τι γίνεται στο άλλο, τις συγκοινωνίες. Αν είναι καλές ή όχι, τη εξυπηρέτηση μέσα στα πλοία κλπ. Αλλά όντως η Μυτιλήνη και η Λέσβος είναι ένα κέντρο κουλτούρας. Αλλά δεν θα έλεγα τόσο του κινηματογράφου όσο της λογοτεχνίας. Έχουμε την Αγιάσο και το Ραμνοστήριο της Αγιάσο και υπάρχουν πάρα πολλοί ποιητές και μουσικοί. Αυτό και θέλω έχουμε να και ένα κέντρο. Ακόμα και τώρα πολλά παιδιά μαθαίνουν σαντούρι. Γιατί είναι ένα όργανο που διατηρείται ακόμα στη Μυτιλήνη και νομίζω περίπου 30 παιδιά σήμερα. Συγγνώμη, μια κοπέλα που ξέρει σαντούρι και την έχει ο τέτοιο, δεν την έχει ο. Παίζει συνέχεια σε μεγάλες συναυλίες με μεγάλα ονόματα και είναι μια κοπελίτσα που είναι. Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα. Αυτό που μπορώ να πω και θυμάμαι είναι ότι ο Θάνος Μικούτσιος όταν ήταν υπουργός πολιτισμού και είχε δώσει σε κάθε περιοχή ένα. Με ένα όνομα που είχε σχέση με την κουλτούρα, τη Μυτιλήνη την είχε δώσει ως πόλη ποίησης και λογοτεχνίας και όχι κινηματογράφου. Οι σκηνοθέτες από τη Μυτιλήνη είναι λίγοι. Πιο πολλοί έχουμε, είναι χώρα του, είναι η πατρίδα της Σαφούς και πιο πολλοί δεν είναι τόσο, νομίζω ο κόρος
Κόρας και ο Βούπουρας είναι σκηνοθέτες που έχουν σχέση με τη Μυτιλήνη. Αλλά έχει πολλοί ποιητές και συγγραφείς έχει η Μυτιλήνη. Ποιητές και συγγραφείς. Βέβαια, τώρα μην πιάσουμε το σήμερα τι γίνεται στη Μυτιλήνη, είναι ένα τεράστιο θέμα. Και βέβαια τη λέμε και Λέσβο, γιατί έχει όλη αυτή την ιστορία με το νησί αυτό, με τις γυναίκες. Ναι, είναι η πατρίδα Προφητισσαφούς που ήταν μία από τις μεγαλύτερες ποιήτρες του κόσμου. Όχι, εννοώ γιατί έχει με τις λεσβίες, κατάλαβες τι λέω. Α, μάλιστα. Αυτό ναι. Θέλω υπάρχει να μας και πεις. Ένα θέμα με το όνομα, ναι, υπάρχει ρεσό. Όχι, δεν είναι το όνομα, είναι ότι πηγαίνουν εκεί λέει, και κάνουν εκδηλώσεις. Δηλαδή και κάνουν το τιμάνε. Γιατί πώς έχει γίνονται παγκόσμια φεστιβάλ. Η Σαμφό ήταν λεσβία. Δεν το ξέρω ακριβώς, δεν νομίζω. Όχι ακριβώς. Δεν νομίζω. Όχι. Σήμερα έχουμε ένα κέντρο, ας το πούμε έτσι, στην Ερεσό. Μου είχαν πει για ποιο λόγο. Που γίνονται φεστιβάλ λεσβιών από όλο τον κόσμο. Ναι, αλλά μου είχαν πει κάποιο το λόγο, νομίζω κάποιο χιώτη, γιατί η αδερφή μου σου λένε απέναντι από τυχείο. Εμείς έχουμε και συγγενείς στη Μυτιλήνη. Μάλιστα. Αλλά μου είχαν πει το λόγο, εσύ το έχω ξεχάσει γιατί το έχουν βγάλει, το μισό νησί έτσι. Ναι, ας περάσουμε στα κινηματογραφικά καλύτερα. Λοιπόν, πάμε αυτό. Κοίταξε να δεις, είναι ένας λόγος να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Να ναι, ίσως είναι ενδιαφέρον το κοινό. Και να το ψάξουμε. Νομίζω κάτι έχει γίνει, δεν μπορώ. Νομίζω ότι κάποιος έχει κάνει κάτι που αφορά τη Σαπφό. Υπάρχει και το θέμα της γλώσσας κλπ. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πεις τώρα για σένα, ναι, πώς... Ας πούμε, είπαμε πριν ότι ασχολήθηκα με το σινεμά, γιατί το αγάπησα το σινεμά, αγαπούσα το σινεμά. Πρώτα έβλεπα κινηματογράφο. Έβλεπα πάρα πολύ κινηματογράφο. Μετά ήρθα στην Αθήνα και σπούδασα. Ήθελα να γίνω κριτικός κινηματογράφου, γιατί μου άρεσε να γράφω κριτική για το σινεμά. Δεν μπόρεσα όμως αυτό να το κάνω και για διάφορους λόγους αργά στη ζωή μου, το 1995 σπούδασα κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου και έχω πάρει σήμερα δίπλωμα σκηνοθεσίας. Ωραία. Και για να πούμε και τις διαφορές, τι είναι το δίπλωμα σκηνοθεσίας, τον κινηματογράφο παίρνουμε δίπλωμα. Είναι μαζί με το πτυχίο που παίρνουν οι μουσικοί. Δεν παίρνουμε πτυχίο πρώτα και μετά δίπλωμα, παίρνουμε δίπλωμα. Μέχρι ένα σημείο η Σχολή Σταυράκου ήταν υπό την υποπτία του Υπουργείου Πολιτισμού. Έπαιρνε δίπλωμα το οποίο μάλιστα ήταν και για αρκετούς, το εγώ την έχω πάρει, ισότιμο με ΤΕΙ. Δηλαδή για να πάρεις δίπλωμα στη Σχολή Σταυράκου τότε, σήμερα η Σχολή Σταυράκου είναι η ΕΚ, Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάδυσης, ναι, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάδυσης, δεν είναι κρατική σχολή. Είναι ιδιωτικό. Είναι ιδιωτικό, ναι. Τότε πέρασα. Ναι, αλλά οπότε είδες τώρα η κυβέρνησή μας, δυστυχώς θα μετράνε περισσότερο τα ΙΕΚ, τα ιδιωτικά χαρτιά, παρά τα δημόσια. Ναι. Όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν όταν ήταν ο κύριος Μπακογιαννόπουλος, ένας μεγαλύτερος κριτικούς κινηματογράφου και ανθρωγράφος Καθημερινής τότε, έγινε σύμβουλος κινηματογραφίας. Μας υποχρέασαν, αν γνωρίζω καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έγινε το Μουσείο Κινηματογράφου στην Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι κρατικό, έχουμε σχολή κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, υποχρεώθηκαν όλες οι άλλες σχολές να μην είναι υπό την επιτροπή του κράτους, αλλά να αποκτήσουν άλλο χαρακτήρα. Γι' αυτό έγιναν και οι ΕΚ όλες οι σχολές. Στο πλαίσιο αυτό έγινε και η ΕΚ, η Σχολή Σταυράκου. Στη Σχολή Σταυράκου λοιπόν πήρα δίπλωμα περνώντας από η νεαμελή επιτροπή. Θυμάμαι ότι στην επιτροπή αυτή ήταν και ο σκηνοθέτης γνωστός, ο Γιάννης Μαραγδής. Ήταν υποχρεωμένο η σχολή να έχει 9 άτομα. 6 από τη σχολή και 9 από το Υπουργείο και έπαιρνε 3 βαθμούς. Θεωρητικά, τεχνικά και ταινία. Βλέπανε πρώτα η Επιτροπή, έβλεπε την ταινία σου και αν την περνούσε, συζητούσαν μετά για τα θεωρητικά και τα τεχνικά. Αν δεν περνούσε, έδινε τη ξανά το Σεπτέμβριο. Αν δεν περνούσε η ταινία από την Επιτροπή, ξανά έδινε πάλι την αρχή. Και ταινία και θεωρητικά. Εσύ πέρασες με τη μία. Εγώ πέρασα με τη μία, ναι, δεν ήταν τα πράγματα πάρα πολύ αυστηρά, αν και βέβαια το αγαπούσα το σινεμά και θυμάμαι ότι στη Σχολή Σταυράκου, αν υπήρχαν κάποια άτομα που η σχολή διάλεγε για να δώσουν συνεντεύξεις για το σινεμά, ήμουνα κι εγώ. Ωραία. Δεν θέλω να περαιτερολογώ, αλλά όταν πέθανε ο Φελίνη, μου ζήτησε να μιλήσω σε κάποια δόφων, δεν θυμάμαι πού, για το Φελίνη. Ό,τι ήξερα να πω και τι είχα μάθει για το Φελίνη στη Σχολή Σταυράκου. Ναι. Τον γνώρισες. Το Φελίνη, όχι. Γιατί είσαι νέος, πόσο είσαι, μικρός είσαι. Εγώ σε περίμενα πιο μεγάλο βασικά μετά. Αλλά είσαι μικρός. Να πω την ηλικία μου στον αέρα, 64. Είσαι 64. Ναι. Παιδιά, μοιάζει για 50-48 να κάνω. Φαίνεται κιόλας. Ναι, δεν ξέρω τι να βγάζω στον αέρα, εντάξει.
Καλή μου άνθρωπε, στο που είσαι 64 χρονών με δουλεύεις. Παιδιά, θέλω να βγάλω κοντινό πλάνο να δείτε. Δεν μου έχεις ούτε άσπρα μαλλιά. Έχω. Πού, εδώ. Εδώ έχει ο αδερφός μου από τα 30 του. Μα τρελάνεις. Εντάξει, έχω ένα πλεονέκτημα, δεν έχω καπνίσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό με το τσιγάρο μου το έχουν πει κι άλλοι και δεν κάνουν και γυναίκες εδώ ρητίδες. Ναι. Αυτό εδώ που σε γερνάει. Τσιγάρο ίσως και αυτό... λιπαρές διαδικασία. Ρε παιδιά, καθόλου μα κάνεις, έχεις κάνει μπότοξ, τίποτα όχι, τέτοια, τίποτα. Το ξέρεις ότι μικροδείχνεις αρκετά. Εντάξει, είναι θέμα πώς σε βλέπει ο άλλος και την εικόνα του άλλου ταυτίζεται πάνω με την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου. Δεν στο έχουν πει ότι δείχνεις πολύ μικρή. Ναι, μου το έχουν πει. Δείχνεις για 50, ούτε και 50 μπορώ να σου πω. Πιο μικρός. Μου το λένε πάρα πολύ. Πάμε στο σινεμά ξανά. Μας άφησες άφωνος εδώ. Όχι σαν και εμένα που παίξα και δείχνα 10 χρόνια μεγαλύτερη. Λοιπόν, για πείτε τώρα εδώ πέρα με το σινεμά, μετά τι. Ναι, εγώ στο σινεμά τέλειωσα από τη σχολή Σταυράκου το 1998. Βασικά δούλεψα σε δύο βοηθούς σκηνοθέτη που το θεωρώ μεγάλη σημαντική δουλειά. Αυτό νομίζω ότι είναι. Μπράβο, να ο βοηθός σκηνοθέτης νομίζω ότι είναι σχολείο. Γιατί ειδικά ο πρώτος βοηθός είναι εκείνος που οργανώνει τα πάντα. Οργανώνει τα πάντα. Πρέπει να έχει από κάτω του το συνεργείο του κινηματογράφου, έχει και τους ηθοποιούς. Πρέπει να συνδυάσει τις ώρες που μπορούν. Το συνεργείο βέβαια το έχει στον πιο σίγουρο, αλλά πρέπει να συνδυάσει τις ώρες των ηθοποιών, ούτως ώστε να βρεθούν να κάνουν την ίδια σκηνή δύο μεγάλοι ηθοποιοί, οι οποίοι συγχρόνως, όταν δούλεψα εγώ τότε στο σινεμά, στην τηλεόραση, είχαν και άλλες δουλειές. Κάνανε και σινεμά, κάνανε και θέατρο, οπότε επειδή έχω δουλέψει με τον Βόγλη, με τον Θοδωρακόπουλο, ήταν άνθρωποι που ήταν συγχρόνως και σε άλλες παραγωγές. Και έπρεπε να είναι δηλαδή μια πολύ σημαντική οργανωτική δουλειά που πολλές φορές η δημιουργία είναι ανατροπές. Ο βοηθός σκηνοθέτη έχει έτοιμο το πρόγραμμα και το δίνει στο σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης βλέπει το βράδυ στο σπίτι του, την επόμενη μέρα θα πάμε στα Δρυγονοχώρια και θα κάνουμε τη σκηνή 45 του σενάριου. Τα βρίσκει έτοιμο σκηνοθέτης. Τα βρίσκει έτοιμο σκηνοθέτης, γιατί το οργανώνει όλα ο βοηθός σκηνοθέτη με βάση το σενάριο. Πρέπει να πάρει 50 τηλέφωνα την ημέρα, να οργανώσει την επόμενη μέρα. Πρέπει κανονικά να έχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα γυρισμάτων για να ξέρουν οι ηθοποιοί από πριν τι θα γυρίσουν την επόμενη μέρα. Για να. Άρα όλη η δουλειά στην ουσία είναι στο βοηθό. Ο σκηνοθέτης μόνο μετά απλά κάνει. Ναι, και δεν χρειάζεται, όταν δούλεψα εγώ, είχε αρχίσει ήδη η εποχή που δεν χρειαζόταν τόσο μνήμη των ηθοποιών. Γιατί το σύλλα γίνεται σκηνή, ατάκα-τάκα. Δηλαδή μπορεί ο ηθοποιός να μαθαίνει τρεις ατάκες στον ημέρα. Μην τα λες, γιατί πήρα συγχαρητήρια που σε έμαθα τόσα λόγια. Μη με μαρτυράς. Πάντως, γιατί μου λέγανε όλοι, καλά πώς έμαθες τόσα πολλά λόγια. Δεν ξέρουν αυτό το μυστικό, μην το μαρτυράς. Ενώ η παλιά γενιά, δηλαδή του Βόγλη, του Θεοδωρακόπουλου, τα μαθαίνανε, τους δίνανε τεράπολόκαιρα κείμενα. Το κάνανε σαν να κάνανε σκηνή θεάτρου. Ναι, είχαν εμπειρία θεάτρου και ήταν εγκασμένοι. Να μαθαίνουν τα λόγια όλα. Πάρα πολλά κείμενα συνεχόμενα, ναι. Αυτή είναι και μια διαφορά, έμεσα είπαμε και μια διαφορά θεάτρου και κινηματογράφου. Θα σου πω τι γίνεται τώρα, επειδή τα έχω ζήσει και τα δύο και αυτό που έζησα τώρα, αυτή η εμπειρία, εγώ πρώτα απ' όλα άμα δεν ξέρεις τα λόγια, δεν μπορείς να αποδώσεις. Δεν μπορείς, δηλαδή δεν μπορεί ο ηθοποιός να μπει στο άμα δεν ξέρει τα λόγια. Ακριβώς. Εγώ που το έκανα αυτό και το ζήσα μια μέρα, γιατί τις επόμενες πήγα διαβασμένες άλλες δύο, ένιωθα πολύ ανασφάλεια που δεν ήξερα τα λόγια και τα μάθαινα εκείνη την ώρα και τα έλεγα. Τα κάναμε έτσι όπως λες τώρα το κολπάκι αυτό. Δεν ένιωθα καλά. Ένιωθα εγώ, δεν μπορούσα να αποδώσω. Καταλαβές. Είναι μια δηλαδή, δουλειά και του βοηθού κι αυτό. Ναι, πιστεύω ότι αν ο ηθοποιός είναι διαβασμένος στα λόγια του, μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα στην υποκριτική του μετά. Ακριβώς. Είναι προϋπόθεση. Ναι. Για να μπορέσεις να αποδώσεις ένα κείμενο με τον τρόπο που πρέπει. Εγώ, ας πούμε, νιώθω ανασφάλεια την πρώτη μέρα που πήγα να κάνω γύρισμα, γιατί δεν ήμουν διαβασμένη και νιώθω πολύ ανασφαλής γι' αυτό. Προφανώς. Το να ξέρεις το κείμενο απ' έξω είναι προϋπόθεση. Μας έσπασε τη μύτη το μελό μακάρονο της μαμάς. Το να ξέρεις το κείμενο απ' έξω είναι προϋπόθεση. Ξέρεις γιατί γερνάς τώρα μεταξύ μας παρένθεση και κάντο και ταινία, γιατί μου το είχε πει μια φορά ένας άνθρωπος και ισχύει. Ζει η μάνα σου.
όσο ζει η μάνα σου, θα είσαι έτσι. Ενδιαφέρουσα. Λένε ότι ο άνθρωπος γερνάει όταν πεθάνει η μάνα. Αρχίζει να νιώθει ότι μεγάλωσε και ότι και ότι και ότι. Όσο ζει η μάνα και είδες και σε αυτόν, νιώθεις το μωρό. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Ναι. Ναι, εφόσον έχω ακόμα τα μελομακάρονα. Τώρα ο ξάδερφός μου ο Τάσος που είναι τσέγγεσένα και αυτός είναι 70 και έτσι μικρό, δείχνει και αυτός τσέγγεσένα, ναι. Να δείχνει για 50, λες ρε, τι γίνεται. Ωραίο. Α, ωραίο της μαμάς του μελομακάρου, γι' αυτό μικρό δείχνεις. Μαμά, συγχαρητήρια. Μα δώσε τη συνταγή. Ναι, είναι και τραγανό, έχει σκαλιόνι. Εγώ προσωπικά. Δεν μ' αρέσει τα μελομακάρονα. Αν θα πει γι' αυτό το λένε μελομακάρονα, ότι η στάδια είναι μέλι. Ναι, και εμένα δεν μ' αρέσουν τα παλιά. Εμένα μ' αρέσει έτσι για να το τρώω, να το πουτάω. Είναι και τραγανό και ωραίο. Το πήρα κι εγώ έτσι σκέτο. Μια χαρά. Ωραία. Και μετά, εφόσον τέλειωσε τη σχολή και αυτά και αυτά. Εφόσον τέλειωσα τη σχολή και μετά. Μετά το βοηθό σκηνοθέτη εννοώ. Ναι, μετά έκανα μια εταιρεία και προσπάθησα να μια εταιρεία παραγωγής με έναν άνθρωπο του κινηματογράφου, ο οποίος δυστυχώς σκοτώθηκε στη διαφημιστικό. Και μετά ασχολήθηκα με το σινεμά, με μικρές παραγωγές. Από ένα σημείο και μετά. Μετά επέστρεψα στην Μυτιλήνη, στην πατρίδα μου, για ένα διάστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το 2003 με το 2004. Έκανε ένα αφιέρωμα εκεί, το είδαμε, ένα ντοκιμαντέρ, ωραίο. Ναι, εκεί έκανα δύο βασικά πράγματα. Έκανα ένα ντοκιμαντέρ για τα μνημεία της Λέσβου, παραγωγής νομαρχίας Λέσβου, και έκανα και ήμουνα και καλλιτεχνικός διευθυντής του θερινού κινηματογράφου της νομαρχίας Λέσβου για 3 χρόνια και ένα χρόνο το είχα αναλάβει εγώ το σινεμά. Ήταν μια όση πολιτισμού τότε και δεν ήταν μόνο τα μουσικά, δεν ήταν μόνο κινηματογράφους, υπήρχαν και μουσικές εκδηλώσεις. Υπήρχε ένα αρχοντικό παλιό που λέγεται Αρχοντικό Γεωργιάδη, το οποίο αξιοποιήθηκε πάρα πολύ καλά για 6 χρόνια. Ωραία. Τα 4 από αυτά υπήρχε και ο κινηματογράφος. Ήταν ακόμα βέβαια εποχή του φιλμ, αλλά ήταν νομίζω μια όση πολιτισμού στη Λέσβο. Μπροστά γινόταν τα μουσικά. Ήταν ένας χώρος που στο προσινό μέρος του Αρχοντικού γινόταν μουσικές σκηνές. Η Μοντ Πλακάλ και διάφορα κλπ. Και πίσω ήταν ο κινηματογράφος για 4 χρόνια. Και έκανα και το ντοκιματέρ «Τα μνημεία της Λέσβου». «Τα μνημεία της Λέσβου» είναι το ντοκιματέρ του 2010 και έχει τις παλαιοχριστιανικές εκκλησίες, έχει τις βρύσες, έχει τα κάστρα, έχει 36 μνημεία, εκ των οποίων ακόμα από τα 36, τα 6 είναι μη επισκέψιμα. Η εφορία αρχαιοτήτων δεν τα έχει ακόμα φτιάξει. Μέσα σε αυτά βέβαια είναι και κλασικά και γνωστά νομίζω σε όλη την Ελλάδα. Όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Συγκρίου, το Σύγκρι. Για κάνε λίγο έτσι, για να δούνε το πρόσωπο. Κοίταμε λίγο έτσι, γιατί τώρα έχει πιο κοντινό, για να δει ο κόσμος ότι δείχνεις. Ρε παιδιά, δείχνει 65 χρονών, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε εδώ. Για κάνε λίγο έτσι, γιατί τώρα σε σκεπάζει αυτό εδώ το γράμμα. Ό,τι θέλετε να κάνω. Μια χαρά είσαι. 50 είναι. Αφού βγήκα στον αέρα, 52 μπορώ να λέω, εντάξει. Τόσο θα λες, δεν είσαι 65, μην το ξαμαρτυρήσεις. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και μετά τα τελευταία, αφού έφυγα από την κλίνη, αφού την εξάντλησε και με εξάντλησε και έκανα αυτά τα δύο σημαντικά πράγματα, ήρθα στην Αθήνα. Προσπάθησα να κάνω να στήσω ένα κινηματογράφο με κάτι τέτοιο, δεν το κατόρθωσα, με μην μπω σε λεπτομέρειες. Και μετά άρχισα να κάνω δικές μου παραγωγές, δικά μου βίντεο, μικρές παραγωγές, το οποίο κάνω μέχρι σήμερα. Έχω κάνει περίπου 250 βίντεο, καμιά περίπου 20 διαφημιστικά και τώρα έχω ανοιχτεί και στο λεγόμενο live streaming. Δηλαδή έχω κάνει ήδη ένα live streaming στο Μέγαρο Μουσικής για κάποιον συγγραφέα που έκανε εκεί βιντεοσκόπηση του και με τη βοήθεια του Μεγάλου Μουσικής και της έθεσας του Ιλιάν Βούτολ. Με τη βοήθεια των φίλων, του σωματείου φίλων Μεγάλου Μουσικής. Ωραίο. Αυτό συνοπτικά είναι εκείνο. Σαν παρένθεση, θέλω να πω ότι έχω επαφή με παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου. Δηλαδή έχω δουλέψει ένα πρόγραμμα για τα παιδιά του γυμνασίου που λέγεται «Μια ταινία, ένα βιβλίο». Αυτό είναι πολύ ωραίο. «Μια ταινία, ένα βιβλίο». Έχω δουλέψει και έχω διαλέξει του Κάρλο Ντίκενς, το Oliver Twist, και παίζω και την ταινία του David Lynch, που είναι πάλι για τον Oliver Twist.
Κανονικά πρέπει οι μαθητές και οι καθηγητές να, οι καθηγητές να μιλήσουν στους μαθητές και να τους πούνε του γυμνασίου Πανταλαιό για τον Όλιβερ Τουίστ και τον Κάρολ Ντίκενς, και εγώ μετά πηγαίνω και κάνω την προβολή της ταινίας και συζητάμε με τα παιδιά την ταινία και πώς έγινε μεταφορά της λογοτεχνίας, του λογοτεχνικού έργου στο κινηματογράφο. Και με αφορμή αυτό μπορούμε μέσα σε δύο, το πολύ 2,5 ώρες, να συζητήσουμε σχέσεις λογοτεχνίας και κινηματογράφου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τα σχολεία όμως το εκμεταλλεύονται. Το έχω κάνει παλιότερα. Δεν το, τώρα το ξαναθυμίζω, το ξαναφέρνω στον αέρα και αν μας ακούει κάποιος γονιός νομίζω ότι, ναι, ή κάποιος σύλλογος γονέων θα με ενδιέφερε. Αυτό είναι ωραίο για να πάω να το προτείνει σε μουσικά λύκεια. Ναι, αυτό είναι για τα γυμνάσια. Για τα λύκεια υπάρχει το ίδιο πράγμα, ένα βιβλίο ταινία. Υπάρχει δυσκολότερη ταινία και αυτή πάρα πολύ σημαντική και είναι το Moby Dick του Herman Melville. Είναι πιο δύσκολο, εισαγωγικά, είναι αλληγορικό το μυθιστόρημα, είναι η μάχη, ο αγώνας ενός πλοιάρχου που λέγεται Αχάπ με μία φάλαινα. Και είναι και αυτό σε μια μεταφορά, μια αλληγορία, είναι σαν να μεταφέρεται λογοτεχνικά η σύγκρουση του ανθρώπου με τη φύση. Κάτι που το ζούμε και σήμερα και το ξέρουμε που είναι πολύ καλά και έχουμε ακούμε ήδη χωρίς να μας τρομάζει ότι το 2050 μπορεί να έχουμε σοβαρές αλλαγές κλιματικές και να μην υπάρξει και κάποια στιγμή να καταστραφεί ο πολιτισμός. Και εμείς ακόμα ασχολούμαστε με ψευτοπράγματα. Μα εκεί πάει. Εκεί πάει. Πού πάει. Πάλι το ίδιο. Πρέπει οι καθηγητές να μιλήσουν για το Μελβίλ στο σχολείο και εγώ να πάω να προβάλλω το Moby Dick του Τζον Χιούστον που είναι εξαιρετικό. Και στο ρόλο του Αχάπ είναι ο πολύ γνωστός στους παλιότερους, Γκρέγκορι Πεκ. Άρα εσύ, εμείς άμα θέλουμε να σε... Εσύ τώρα δεν είσαι κάπου συγκεκριμένο, είναι που κάνεις μόνος σου δουλειές αυτά τα live. Όχι, είμαι εξάρτητος παραγωγός, μπορώ να κάνω ντοκιμαντέρ, μπορώ να κάνω βιντεοσκόπηση θεατρικού, μπορώ να κάνω βιντεοσκόπηση εκδήλωση, μπορώ να κάνω live stream εκδήλωση μέχρι 3 κάμερες. Τα πάντα μπορώ να κάνω που αφορούν διάδοση, μετάδοση, εκδήλωση. Και φυσικά, αν κάποιος δεν ξέρει, που δεν νομίζω, ξέρει, θα ξέρουν τα προγράμματα πολύ, το Zoom ή το Skype για να κάνουν μια απλή διάσκεψη, και αυτό μπορεί να το πει. Ναι. Η διαφορά τηλεδιάσκεψης με ελεύθερη είναι ότι στη τηλεδιάσκεψη μπορούμε να μιλάμε και να κοιταζόμαστε 5 άνθρωποι από το μικρόφωνο μας και με την οθόνη μας, από το σπίτι μας, έτσι, να μιλάμε μεταξύ μας. Ο ένας να βλέπει τον άλλον, είμαστε 5. Αν το πάρουμε όλο αυτό με μία οθόνη και έχουμε την εικόνα των 5 που μιλάμε και το μεταδώσουμε σε μία σελίδα, αυτό είναι το live stream. Ναι, όμως βλέπουμε και στην Αυστραλία, αυτό είναι το live stream. Ναι, ναι. Το live stream δηλαδή είναι μειοψηφία της τηλεδιάσκεψης. Τηλεδιάσκεψη, το ξαναλέω. Να μιλάμε μεταξύ μας 5 γιατί δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε από κοντά λόγω κορονοϊού. Κατάλαβα. Εντάξει, είναι το επάγγελμά σου είναι ένας χώρος που είναι λίγο δύσκολος. Δύσκολος και δεν έχει χρήματα, δεν έχει... Δηλαδή, άμα δεν κάνεις επιτυχίες να πάρεις αυτό, τελείωσε. Ναι, είναι δύσκολο να αποκτήσεις μεγάλη δημοσιότητα. Αν είσαι ένας άνθρωπος, εντωμεταξύ, που σου αρέσει το ωραίο, το ποιοτικό και όχι τα ξεφτιλίκια και ξέρω εγώ, και διαλέγεις κάτι πάντα πιο ποιοτικό, γιατί οι δουλειές σου είναι ποιοτικές αυτές που μου λες τώρα. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσες, ξέρω εγώ, να πεις ότι να ανοίξω και να κάνω και γάμους, να λέμε τώρα. Ναι, δεν το κάνω αυτό. Έχω κάνει και γάμους για να μην κοινήσει λίγους. Και να πω παράδειγμα το πρόγραμμα που φάρμασα, που αποφάσισα και έκανα στην Μητήλη, την προβολή του Δενιό. Δεν υποτίμησα το κοινό της Μητήλης. Έφερα καλές ταινίες, ποιοτικές. Δεν είπα ότι το κοινό μου συνήθω θα καταλάβει ή θα είναι ίσα ίσα, πιο πολύ. Συνοφή. Γιατί αυτοί διαβάζουν πιο πολύ από εδώ. Έφερα ταινίες που ήταν καλές, ποιοτικές, με προσοχή βέβαια να μην είναι πάντα όλες οι ίδιο είδος. Να μην είναι μόνο κουέστερ, να μην είναι μόνο κοινωνικές, να είναι και κομμωδίες κλπ. Αυτή ήταν η προσπάθειά μου. Αλλά σε όλα τα είδη προσπάθησα να είναι καλές οι ταινίες. Να είναι καλή κομμωδία, να είναι καλή και κοινωνικό. Και έφερα και ταινίες που είναι και θεωρούνται ακόμα αριστογύρωτα. Όπως τη Λευκή Κορδέλα του Μάικ Χάνεκε, η οποία είναι μια ταινία μελέτη για το πώς τις ψυχολογικές και κοινωνικές σελίδες του φασισμού και του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Mm-hmm. Ωραία. Και έχεις και ένα σεβαστό αρχείο από ό,τι έμαθα, μου πένα πουλάκι, ένα μυστικό πουλάκι. Εντάξει, αυτό είναι επειδή είμαι συνεφήλ, σε εισαγωγικά, πάντα σε εισαγωγικά, επειδή θέλω να παρακολουθώ ταινίες,
Γιατί η προϋπόθεση για να γίνεις σκηνοθέτης είναι να γνωρίζεις, να μαθαίνεις, να παρακολουθείς. Σκηνοθεσία σημαίνει, δεν σημαίνει μόνο στείνω κάτι, δηλαδή συντονίζω τον οπερατέρ μου, τον σκηνογράφο, τον ενδυματολόγο, τον υπολογιστή. Σημαίνει να ξέρω τι πρέπει να κάνω, τι θα κάνει η κάμερα, πώς θα κινηθεί, είναι γνώση. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που έμαθα και μάλιστα μου το έμαθε ο Βασίλης Ραφαηλίδης, τη σχολή Σταυράκου. Μας είχε πει το εξής, το οποίο για μένα είναι χάραξη. Δηλαδή το τύπος στο μυαλό μου, χάραξη είναι μια κάτι που το μένει στο μυαλό σου για πάντα μέχρι να πεθάνεις. Μας είπε, όποιος λέει ότι ξέρει καλά από σκηνοθεσία, αλλά δεν ξέρει από κάτι, από τίποτα άλλο, δεν είναι τίποτα. Ο σκηνοθέτης πρέπει να τα έχει όλα. Ο σκηνοθέτης πρέπει να είναι και κοινωνιολόγος. Λίγο, πρέπει να είναι και λίγο ψυχολόγος, πρέπει να είναι και λίγο ανθρωπολόγος, πρέπει να είναι και λίγο ιστορικός τέχνης. Ξαναπέστα, να ακούν οι νεότεροι. Πρέπει να διαβάζει. Να ακούν οι νεότεροι, τονίζω, να ακούν οι νεότεροι, να σέβεσαι τον ηθοποιό, να μην τον προσβάλλεις. Πρέπει να είναι... Να μην περνάς την κάμερα μπροστά από τα φρούτα και κόβεται το πρόσωπο του καλλιτέχνη, το αλληλό. Ο σκηνοθέτης είναι κάδρο, έτσι, είναι επιλογή κάδρο. Και γιατί το επιλέγεις αυτό το κάδρο? Ο σκηνοθέτης, αν θέλεις, καλά το είπες και συγγνώμη για τον Νικό, είναι ευγενικός με τους ηθοποιούς, ξέρει τι θέλει. Δεν είναι αυταρχικός. Αρκετές φορές οι αυταρχικοί σκηνοθέτες είναι εκείνοι που δεν ξέρουν, δεν είναι κανείς σκηνοθέτες, έτσι. Γιατί έχουν δύο εγώ σκηνοθέτες. Αυτοί που είναι αυταρχικοί, μιλάω παγκόσμια τώρα, έτσι, δεν μιλάω για την Ελλάδα. Είναι καλά, είναι και αυτοί που πάνε είναι... όμως και σου λένε ποια θα πηδήξω από εδώ, αυτή είναι, κάτσε να την προωθήσω, να τις κάνω το καλό. Είναι και αυτό, παίζει και αυτό πολύ, ε. Βέζεις, βάζεις άλλο θέμα τώρα. Όχι, βάζω, είναι επίκαιρο τώρα αυτό το θέμα. Επίκαιρο, ναι. Μπράβο, είναι επίκαιρο, ναι. Γιατί βγήκανε ένα, σήμερα άκουγα πάλι ποιον ηθοποιό, άντρα, που για να παίξει σε ταινία του έγινε σεξουαλική παρενόχληση. Ναι. Το βλέπουμε κι εμείς ότι... Βλέπεις τώρα και λες καλά τώρα, γιατί έτσι, και καταλαβαίνεις πράγματα. Δεν το βλέπουμε, δεν τα ζούμε αυτά. Τα ζούμε. Ναι, ναι, είμαστε τώρα εδώ και τρεις ημέρες που το Me Too μπήκε στην Αθήνα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Me Too είναι κίνημα στην Αμερική μιας μαύρης που είχε σχέση με τα δικαιώματα, όχι μόνο με την σεξουαλική παρενόχληση, και ξεκίνησε το 2006. Εμείς το Me Too το μάθαμε το 2016 και μετά, με τον περίφημο παραγωγό του Hollywood, τον Weinstein, ο οποίος προσπάθησε να αποφύγει τη δίκη για 2-3 χρόνια, τον κατήγγελα για σεξουαλική παρενόχληση που γνωστές στάρ, όπως η Πάλτρου, η Ρεμπέκα Χολ κλπ. Πολύ τον έκανε και έφτασε να καταλήξει στη φυλακή. Δηλαδή, εμείς μάθαμε λίγο το Me Too από το 2016 μέχρι το 2019 που πήγε φυλακή. Να σου πω κάτι τώρα. Άντε, εγώ τώρα ξαφνικά μου ήρθε και θυμήθηκα ότι στα 25 μου πιάσε τον Μπούτι ο καθηγητής μου. Και γιατί εκείνη την ώρα δεν του στράψε ένα χαστούκι, και γιατί εκείνη την ώρα. Άρα, εκμεταλλεύτηκα τον πόφο του καθηγητή μου που μου πιάσε τον Μπούτι για να ανέβω. Ναι. Και αφού ανέβηκα στη θέση μου, τώρα σου γαμώ τη μάνα εσένα. Είναι καριόλα αυτή, δεν είναι καλή. Εντάξει, είναι, το θέμα έχει πολλές φορές. Δεν είναι καλό περίπλοκο, αυτό. Είναι περίπλοκο. Δεν έπρεπε να βρίσκω. Να βάλουμε κάποιες ισορροπίες. Υπάρχει η νομική πλευρά, η ηθική, η κοινωνική. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, άκου να δεις τώρα. Εγώ τώρα είμαι κοριτσάκι και θέλω να πετύχω. Επειδή το έχω πάθει, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, και εγώ το έχω πάθει αυτό. Και εμένα με βάλανε στα πόδια τους και με παίξανε. Ναι, δεν είναι το άμα δεν του κα... Γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή είχα το στένος και τον έβρισα και τον έκανα και τον ξεφτύλισα. Σωστά. Υπάρχουν ήδη στο Facebook, το καφενείο το σύγχρονο, κύριο δυστυχώς, υπάρχουν ήδη τέτοιες αναφορές ότι τον είδα. Άρα ξέρεις τι, άκουσε με τώρα. Και του μια γλωσσιά όταν με... Μπράβο, ναι, δηλαδή, μα κάτσε, ξέρεις τι γίνεται, γιατί τώρα ξέρεις τι φαίνεται, ότι εγώ τώρα σ' αφήνω εσένα, ναι, γιατί θέλω να κάνω καριέρα, να γίνω πρώτη στάρ. Να μου πιάσεις τον Μπούτι, μου πιάνεις εσύ ο σκηνοθέτης τον Μπούτι, με ανεβάζεις ψηλά και μετά εγώ γυρνάω και λέω, αφού έχω ανέβει ψηλά, αφού έχω καθιερωθεί πια και παίρνω τους καλούς μισθούς, λέω, ξέρεις κάτι, αυτός μου έκανε πριν 15 χρόνια. Ναι, μα αυτός σωστά. Που σου πιάσε τον Μπούτι πριν 15 χρόνια, σε έκανε αυτή που σε έκανε τώρα.
Και τώρα εσύ έρχεσαι μετά από 15 χρόνια. Σωστά, σωστά. Άρα δεν είναι ηθικό κι αυτό. Ναι, ναι, αυτό γι' αυτό έχουν εξαγριωθεί πολλοί κόσμο. Ωραία, υπάρχει ηθική πλευρά. Έτσι, η ηθική πλευρά, όντως, μια γωνιά είναι αυτή. Τα έλεγες τώρα, τα έλεγες χτες, τα έλεγες προχτές, τα είπες ξαφνικά. Όντως. Παραδείγματος χάρη, η περίπτωση του κ. Κακλαμανάκη, ο οποίος εδώ και 20 χρόνια αυτός βάζει τα θέματα της διαφθοράς. Ο Κακλαμανάκης όμως από την πρώτη μέρα ο άνθρωπος, αυτό λέω, δεν μπορείς. Αυτή τον χρησιμοποίησε τον Κακλαμανάκη για να καλύψει, τον βάζει μπούτι τον Κακλαμανάκη. Ωραία, ας ξεκινήσουμε ανάποδα από το πρόβλημα. Πάμε για τη Σοφία Μπεκατόρου. Η Σοφία Μπεκατόρου καλά έκανε και έκανε αυτή την καταγγελία. Το θέμα μας δεν είναι αν την έκανε μετά από 22 χρόνια. Δεύτερον, πρέπει να προσέξουμε αυτοί που κάνουν καταγγελίες, να τους ελέγχουμε καλά, μήπως θέλουν να προβληθούν, γιατί υπάρχει το κοινό σε όλες τις περιπτώσεις ότι ο νόμος ναι, λέει θα ότι δεις πρέπει του να χρόνου, γίνει καταγγελία λοιπόν, σε θα τη δεις ώρες. Σε κόμμα, θα τη δεις. Όταν δεν τη δεις σε κόμμα, τότε θα μου πεις ότι ήταν έτοιμη η καταγγελία της. Γιατί τώρα, την επόμενη φορά θα τη δεις σε υποψήφια σε κόμμα. Όσο θες και όσο θέλω. Και θα τη δεις και βουλευτή τη συγκεκριμένη. Και αυτό που καταγγέλουμε, όταν είσαι στέλεχος ενός κόμματος και καταγγέλνεις ένα κομματικό στέλεχο χωρίς να το αναφέρεις το όνομά του, είναι λάθος, λανθασμένο και δημιουργεί πρόβλημα και δημιουργεί άσχημο κλίμα για όλο το κόμμα και αυτό είναι λανθασμένο. Εντάξει. Και με το θέμα της Σοφίας Μπεκατόρου, οι περισσότεροι γνωρίζουμε το όνομα του κυρίου και δεν το λέμε. Έτσι. Υπάρχουν πολλές πλευρές για να το κλείσουμε. Μπορεί να πας στον προπονητή της τότε. Πρώτον, είναι το νομικό θέμα που λέει ο νόμος ότι μέχρι μέσα σε 72 ώρες πρέπει να κάνεις την καταγγελία. Άρα τώρα δεν μπαίνει θέμα να καταδικαστεί κάποιος. Και όμως και που ήρθανε. Έχει παραγραφεί το αδίκημα. Και όμως την πήρε η εισαγγελέα σήμερα. Και πήγε μόνο κάνει μήνυση ο καταγγελόμενος εγγράφος και ενυπογράφος μπορεί να μπει, γίνει κάτι. Ένα. Δεύτερον, υπάρχει το ηθικό μέρος. Μπορεί η κυρία Μπεκατόρου και η Χ. Μπεκατόρου να κάνει καταγγελίες μετά από 20 χρόνια. Μπορεί. Για να δεχθούμε ότι φοβότανε και δεν μπορούσε να το κάνει κλπ. Τρίτον, κοινωνική πλευρά. Πρέπει οποιαδήποτε επειραγμένη ή οποιαδήποτε σήμερα να βγαίνει και να λέει ότι παρενοχλήθηκε πριν 20-15 χρόνια για να προβληθεί. Όχι. Έτσι. Αυτό, για κατά τη γνώμη μου, έχει σχέση και με το ότι δεν είναι από τα λίγα πράγματα τα οποία καταγγέλνουμε και συζητάμε χωρίς να ορίζουμε τι είναι σεξουαλική παρενόχληση. Λέω την τώρα βάζω και την προσωπική μου άποψη. Αλλά όντως, δεν θέλουμε να γίνει εργοστάσιο, βιομηχανία, καταγγελία. Αυτός ο πρόεδρος. Η μόδα να βγαίνουν και να λένε τι τη έκανε κάποιος. Άκου τώρα, έβλεπα την Τατιάνα σήμερα που είχε βγάλει τον κύριο αυτό που πήγανε και του γράψανε τους στίχους στον πρόεδρο των Ολυμπιονίκων. Και αυτός, ρε παιδί μου, τον Νοέμβρη, μίλαγε με κάτι φίλους και με κάτι αυτά και έλεγε. Αυτός εννοούσε όμως το κρεβάτι. Είναι πολύ... Δηλαδή, ο σχολιασμός του ήταν πως θέλω εγώ τη γυναίκα στο κρεβάτι. Τι θέλω και έτσι, τι θέλω και αλλιώς, τι θέλω και αλλιώς. Ναι, τι θέλω ταπεινή, τι θέλω έτσι, τι θέλω μπήξε, τι θέλω. Εκεί εννοούσε. Πώς λοιπόν το παίρνει ο άλλος και το βγάζει στην τηλεόραση να πει ότι και καλά από όπως σεξιστής που είναι. Δηλαδή, η κάθε Χαλκίδου, για να μην πω άλλα ονόματα, δεν είμαστε στα κρεβάτια μας ότι είμαστε. Είμαστε. Εγώ είμαι καλόγρια στο κρεβάτι μου και ήρθες εσύ και μου έκανες την παρενόχληση ενώ εγώ είμαι η Ιωσία Παναγία. Βάζεις το θέμα το βαθύτερο, πολύ βαθύτερο που έχει σχέση και με τις ακρότητες του μητού. Μπορούμε να πούμε μερικές. Έλα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης λιγάκι έχουν ξεφύγει. Το λεγόμενο θέμα του πουριτανισμού. Μιλάμε για, από ένα σημείο και μετά για πουριτανισμό. Έτσι. Μέχρι ένα σημείο η βία υπάρχει στη σχέση των ζώων, των ανθρώπων, υπάρχει και στα θηλυκά, υπάρχει βία και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε εντελώς. Βέβαια, η βία πρέπει να γίνεται με κοινή συνένεση και να γίνεται στον χώρο του καθενός. Δεν μπορώ εγώ στον δρόμο τώρα να αρχίσω και να κυνηγάω. Άκου τώρα, μια κοπέλα που είδα ήταν. Άκου να δεις, είδα στις ειδήσεις. Ή να τη βρίζω ή να φωνάζω. Είδα στις ειδήσεις μια κοπέλα δημοσιογράφος και έκανε εκείνη την ώρα και πριν ένα μάξι για την Πινελικόνη. Το δέξε τώρα στις ειδήσεις. Και βέβαια το κανάλι της ψάχνει να βρει το αμάξι, να το βρουν αυτό, να τον καταγγείλουν. Αυτό ναι. Ούτε μπορείς να είναι μια κοπέλα στον δρόμο και πηγαίνεις σε εσένα της λέει μου, κομπάου και αυτά τα ισχρά τα λόγια. Ναι, ναι, και αυτή είναι. Το να φλερτάρεις ευγενικά. Είναι εντάξει. Και το να κάνεις λογοπαίγνιο στη δουλειά. Να σου πω κάτι, με αυτή τη λογική τότε, εγώ την έχω πέσει και στον προϊστάμενό μου,
Την έχω πέσει σωστά, και στις συναδέλφισσες μου. Πρέπει να προσέξουμε. Οι συναδέλφισσες μου μου την έχουν πέσει, δεν γίνεται. Αυτό το αφού έχω, κάνουμε λογοπαίγνιο. Συμφωνώ σε αυτό, πρέπει να προσέξουμε. Το έχω γράψει και στο Facebook. Μαζί με, το, με την Κούνη να πετάξουμε και το μωρό. Λοιπόν, Ελιάνα, πρέπει να μου κάνεις καταγγελία. Εγώ έχω μια συνάρια που όλο τον ποπότη της πιάνω. Η Κούνια είναι η παρενόχληση. Και πρέπει να ορίσουμε τι είναι και να προσέξουμε λίγο η βιομηχανία. Το μωρό είναι η διάθεση για σεξ, είναι το φλερτ, είναι η ελευθερία να θέλω να βρω κάποιον. Είναι πολλά τα οποία δεν πρέπει να τα προσέξουμε, να μην οηγηθούμε εκεί. Γιατί ήδη είμαστε σε εποχή πουριτανισμού και μαζέματος. Υπήρξε παλιότερα το AIDS, μετά είναι το COVID. Υπάρχουν αλλαγές ηθικών πάρα πολλές. Είναι οι νέοι σήμερα. Τώρα θα θες να πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Οι νέοι, γιατί φλερτάρουν οι τώρα, νέοι φλερτάρουν. Είναι η φυσική επικοινωνία, δεν φλερτάρουν. Έτσι, να πούμε και κάτι άλλο προσωπικό εντελώς. Στη χώρα που ζούμε, φλερτάρουν μόνο οι άντρες. Οι γυναίκες δεν φλερτάρουν. Τίποτα. Εδώ πέρα έχουμε σταματήσει τελείως και οι άντρες τώρα εδώ τις έχουν ευνοχήσει οι γυναίκες. Δυστυχώς έχουν ευνοχιστεί τα αγόρια και σου λέω γιατί έχω γόρι 25 χρονών και βλέπω τα νέα παιδιά πώς έχουν ευνοχιστεί από τα κορίτσια. Δες ένα κορίτσι 19 χρονών και δες ένα αγόρι 25. Αυτό το 19χρονο κορίτσι δείχνει πολύ πιο μεγάλο από το 25χρονο το αγόρι. Εντάξει, στο λέω γιατί το ζω με τα παιδιά. Είμαστε σε εποχή που το σεξουαλικό ένστικτο αλλάζει, που οι γονείς δεν λένε όχι στα παιδιά τους, ενώ, γιατί ενώ οι ίδιοι έζησαν χιλιάδες όχι. Είναι πολλά, πολλά που ναι, αλλά έτσι χάνεται ο ερωτισμός, χάνεται ο ρομαντισμός. Άντε τώρα ένα παλικάρι να θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε μια κοπέλα ότι σ' αγαπώ. Και αυτή θα πει, όχι με παρενοχλεί σεξουαλικά, όχι μου κάνει μέσω messenger bullying, όχι με εκβιάζει, με εκτσο... δηλαδή και τα παιδιά, τα αγόρια θα φοβούνται να εκφραστούν έτσι. Γιατί εντάξει, δεν ξέρεις τι θα βρεις. Είναι πολλά τα προβλήματα και εγώ ξαναλέω, σεξουαλική παρενόχληση χρειάζεται να οριστεί. Δεν είναι καθαρό. Σεξουαλική παρενόχληση είναι όταν εγώ. Σεξουαλική βία. Έρθει τώρα ο Δημήτρης και μου πει: Ολυμπία, κάτσε λίγο να σου πιάσω τον μπούτι αυτό για να κάνει σεξουαλική. Αυτό είναι σεξουαλική παρενόχληση. Αν εγώ όμως πάω και πάω στο διευθυντή μου και του πω: Μια αυξησούλα θα μου κάνετε και μου πει: Να σου πιάσω λίγο το βυζάκι, δεν φταίει και αυτός ο καημένος. Είναι θέματα που μπορούν να πεθαίνουν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, αν εγώ σου την πέφτω με τον τρόπο μου. Και εσύ ενδύνεις και μετά εγώ επειδή είμαι σκύλα, γιατί τα έχουμε δει αυτά στα λέω. Δηλαδή να προκαλέσω εγώ το διευθυντή, τον προϊστάμενο, δεν ξέρω τι, ναι, να με φλερτάρει ο προϊστάμενος και μετά επειδή θέλω να του κόψω την καρέκλα. Ωραία, να πούμε και αυτό που δεν είπαμε, ότι και δεν συζητιέται πολύ, σε εξωτερική παρενόχληση είναι και αντίστροφη. Είναι αγόρι σε αγόρι, είναι αγόρι σε γυναίκα. Έτσι. Και έχουμε και μεγάλη αμερικάνικη ταινία, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα, που η ηθοποιός νομίζω είναι. Κάποιος θα καθίσει το θυμάται που παρενοχλεί τον Mike Douglas, ο οποίος είναι υπάλληλος εταιρείας. Υπάρχει ταινία που η γυναίκα που έχει εξουσία, που είναι διευθύντρια, φορέας εξουσίας και έχει από κάτω τον υπάλληλο που είναι ο Douglas, να τον παρενοχλεί σεξουαλικά και αυτός να έχει μα να και έλα να σου και πω μιάνετα. Και γυναίκα σε γυναίκα κάνει σεξουαλική παρενόχληση. Και γυναίκα σε γυναίκα και αγόρι σε αγόρι, άρα πρέπει να το βλέπουμε σφαιρικά. Άρα πρέπει να το βρούμε σφαιρικά και δεν είναι θέμα μόνο τη γενική γραμματεία. Είναι ισότητας. Αυτό που πες, πρέπει να ορίσουμε όπως ξέρεις τι. Έχουμε ξεφύγει σε πολλά. Έχουμε ξεφύγει στο τι σημαίνει ισότητα. Εντάξει, γιατί εγώ δεν κατουράω όρθια. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει στο τι σημαίνει ζώο, αγαπώ τα ζώα, αγαπώ τον άνθρωπο. Έχουμε ξεφύγει και εκεί. Ναι, είναι θέμα. Έχουμε ξεφύγει. Θα ζήσουν τα ζώα και θα θεσβήσει η ανθρωπότητα έτσι όπως το πάμε. Έχουμε ξεχάσει ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, είναι ψυχή, είναι καρδιά. Και νομίζουμε ότι είναι ύλη. Εντάξει. Και βλέπεις τους ανθρώπους και λένε, μα... Τέλος πάντων, εντάξει, έχουμε χάσει τις αξίες. Υπάρχουν σήμερα και άνθρωποι που για αυτούς τα ζώα δεν είναι απλά σύντροφοι, αλλά υποκατάστατα ενός συντρόφου. Εντάξει, είναι ένα θέμα που συζήτησε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να σταματήσει αυτή το καινούργιο ρέμα που υπάρχει. Να αγαπάμε τα ζώα, να τα υιοθετούμε, να πάρουμε μέτρα για να τα στηρώσουμε. Είναι διαφορετικό. Συγγνώμη, έχεις ένα κομμάτι φιλέτο και είναι ο άλλος απέναντι και πεινάει. Θα το δώσει τη γάτα ή στον απέναντι. Για να σου πω πόσο normal είσαι στο μυαλό. Εντάξει, δεν είναι τα διλήμματα τόσο. Όχι, κι όμως υπάρχουν έτσι. Τον άνθρωπο. Έχουμε γίνει ανθρωποφάγοι για να υπερασπιστούμε τα ζώα. Εντάξει, η ανθρωποφαγία έχει πολλές φορές. Βλέπεις τον άλλο και σου λέμε καλά, θα δώσεις. Έχεις
ένα κοτόπουλο, πού θα το δώσεις. Εντάξει, άμα μου βάλεις αυτό το δείγμα πραγματικά στον άλλο, στον άνθρωπο προφανώς. Εσύ. Εντάξει. Αλλά δεν πήγαινε. Ο άλλος σου λέει, όχι, καλύτερα θα δώσεις το σκυλάκι μου. Εντάξει. Και τα δύο να γίνουν. Δεν, γιατί τα βάλουμε σε, να τα βάλουμε σε αντίθεση. Και για τον άνεργο να περιθάλψουμε και τα ζώα. Ναι, θέλω να σου πω ότι είσαι σε μια. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, πολιτικής πρακτικής, νοοτροπίας, έτσι, η οποία σιγά σιγά αλλάζει. Τα ζώα μπήκαν στα σπίτια, σκυλιά κυκλοφορούν πάρα πολλά, οι ζωοφιλικές εταιρείες αυξάνονται, οι καταγγελίες για κακοποιήσεις είναι πλέον πάρα πολλές. Και συγγνώμη, ο Βοσκός αυτοί τώρα, που κακοποιούν έλα, τα ζώα. Ο Βοσκός πάνε η Λύκη τα σκυλιά και του τρώνε το κοπάδι και πάει το άλλο και του πέφτει πάνω και του γυρουντάει και του παίζει και τον δικάζουνε τον άνθρωπο, τώρα συνδύσεις. Εντάξει, αν είναι ακριβώς. Πρέπει να ξεφύγει. Ναι, δεν θα προλαβαίνουμε. Δηλαδή δεν θα προστατέψω το κοπάδι μου. Ναι, ναι, άλλο θα μου τώρα. Το φάνε οι Αλβανοί και τα σκυλιά. Δεν θα ταυτίσουμε το αίτιο και το κοινωνικό δεδομένο με το αποτέλεσμα της πράξης. Κάτσε ρε φίλε, έρχεται το σκυλί και μου γυρουντάει. Εντάξει, αν τι αμήνουμε, να κάνω, δεν θα μηνθώ. Αν αμήνουμε, εντάξει. Το πήγαν οι ζώφιλοι στα δικαστήρια. Εντάξει, θα αποδειχθεί ότι είχαν λάθος και θα θεωρηθεί ο άνθρωπος. Δεν είναι, αλλά, τα δικαστήρια είναι ανεξάρτητα. Κρίση, τα δικαστήρια κρίση. Είναι ανεξάρτητα. Δεν θα πάω το Βοσκό γιατί σκότωσε σε άλλα. Ή πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Θα πάω τον άλλο τον κριτικό που βασάνιζε το σκυλί. Αυτό ναι, έναν κριτικό που είχε βγάλει το σκυλί και το μαστίγωνε και το έκανε. Το τυράναγε δηλαδή. Αυτό ναι, να τον πάω φυλακή, να τον τυραννίσω και αυτό να είναι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λόγω χαρακτήρα, καταγωγής, νοοτροπίας, μάνας... Είναι κακοί άνθρωποι. Βασανίζουν ζώα και συνήθως αυτοί βασανίζουν και ανθρώπους μετά. Ή και τα δύο κάνουν. Και βασανίζουν και ανθρώπους και βασανίζουν και ζώα. Ή αυτοί που δεν μπορούν να βασανίζουν ανθρώπους, βασανίζουν ζώα. Τα ζώα. Βασανίζουν ζώα, αν δεν μπορούν ανθρώπους. Εγώ ξέρεις τι λέω, ότι αυτοί, άκου τώρα, είναι μερικοί άνθρωποι που δεν τους ανέχονται οι άνθρωποι. Δεν κάνουν με τους ανθρώπους και παίρνουν ένα ζώο γιατί μόνο το ζώο τους ανέχεται. Αλλά και το ζώο, αν είχε φαντάζει, και έλεγε μου λέει, μα ξέρεις, γκρινιάρι, δείξε, δείξε. Ας πούμε εμένα τώρα που έχω πάρει ένα καναρινάκι. Αν είχε φωνή, μου γελάει, δάει, ωραία, νομίζω ότι με αγαπάει. Και ότι το αγαπάω κι εγώ. Μπορεί όμως αυτό να μου λέει, ας πω κάτι, είσαι γκρινιάρι, είσαι έτσι, είσαι έτσι. Καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις τι σκέφτεται. Ναι, έτσι, μπορούμε να γκρινιάξουμε μόνο εμείς το ζώο. Εκείνο σε εμάς είναι δύσκολο να αποδικοποιήσουμε τους κώδικες. Βέβαια, αν έχεις ένα ζώο όπως ας πούμε εγώ έχω γάτα, καταλαβαίνω πια, καταλαβαίνεις από την κοινωνική στρα τι θέλει. Τα σκυλιά, εγώ έχω πολύ έτσι με τα σκυλιά, δες μου και με τις γάτες, εντάξει, αλλά με τα σκυλιά περισσότερο. Σε μαθαίνουν μετά και σου λένε και σου δίνουν τα πάνια σου κατουράνι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια φορά ένα σκυλάκι που είχαμε, είχε θυμώσει με τον μπαμπά μου, του κατούρισε το παπούτσι μέσα. Για να του δείξει ότι είναι πικραμένο. Εντάξει. Κάνουνε τέτοια. Κάνουνε, ναι. Ξέρεις τι ήθελα να πω, γιατί εντάξει, τώρα κάναμε μια παύση και είπαμε για πράγματα που δεν. Κάτι μου είπες για σήμερα. Για μια ταινία μικρού μήκου, σε ένα σποτάκι, κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να ξαναγίνει. Ναι, βέβαια. Γίνεται ξανά. Μπορείς να το κάνεις ξανά αυτό εσύ, δηλαδή να το επιχειρήσεις και να το κάνεις και να μπορέσεις να... Α, ναι, όχι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε μια αλήθεια. Έχει εγκριθεί στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ένα σενάριο, μια ταινία, ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αφορά την αφήγηση παραμυθιού. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Έχει εγκριθεί το σενάριο, από εκεί και πέρα πρέπει να εγκριθεί και η παραγωγή κλπ. Ωραία. Αλλά ήδη είπα, έχω στα σκαριά ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είναι ακόμα στη φάση του σενάριου. Άρα και αύριο, ανέφερα περίπου το σενάριο, αύριο είναι η μέρα που θα το κατοχυρώσω και στην Ένωση Σενεριογράφων. Γιατί υπάρχει και αυτό, έτσι να το ξέρουν όσοι δεν θέλουν να γράψουν σενάρια κλπ. Υπάρχει η Ένωση Σενεριογράφων Ελλάδος, η οποία ένα πράγμα από αυτά το οποίο κάνει κατοχυρώνει το σενάριό σου, ούτως ώστε να μπορείς να διεκδικήσεις δικαιώματα. Μα γράφεις και σενάρια δηλαδή. Όχι, έχω συνεργάτες σενάριογράφους ή ανθρώπους. Μου έγινε μια πρόταση να φτιάξω, λέει, πεντάλεπτα, έτσι, ιστορίες πεντάλεπτες για να ανέβουν και να τις κάνουν και να τις στείλουν έξω όμως. Είναι εποχή που αυτή η οριζόντια τάση να διαβάζουν όλοι, να είναι δημιουργοί, να πάρουν μια κάμερα, να το παίξουν σκηνοθέτες κλπ. Είναι και σενεριογράφοι. Πάρα πολλοί γράφουν μυθιστορήματα, κυρίως γυναίκες.
οι οποίες μετά ή ψάχνουν σκηνοθέτες να τα κάνουν σενάρια ή θέλουν, τους αρέσει τόσο πολύ το δημιουργημά τους που θέλουν να το κάνουν σενάριο, βρίσκουν ένα σκηνοθέτη που ξέρουν και λέω διάβασε το σε παρακαλώ γιατί μπορεί να γίνει σενάριο κλπ. Το έχω ζήσει με 2-3 περιπτώσεις φίλων συγγραφέων, οι οποίες ναι, γίνονται. Κάποια βιβλία πρέπει να τα μετατρέψει σε σενάριο. Άλλο η γλώσσα του μυθιστορήματος και άλλο η γλώσσα του κινηματογράφου. Παραδείγματος χάρη, τώρα μπήκαμε στο θέμα λογοτεχνία και κινηματογράφος, υπάρχουν έργα κινηματογράφου που είναι λογοτεχνικά, είναι πολύ φλίαρα και δεν μεταφέρουν. Έχουν πάρα πολλές λέξεις και ενώ πράγματα θα μπορούσαν να μεταφερθούν με εικόνα, γιατί αυτό είναι ο κινηματογράφος, μεταφέρονται με λέξεις, και υπάρχουν λογοτεχνικά έργα που είναι κινηματογραφικά. Έχουν μικρές λέξεις ή περιγράφουν εικόνες. Πολύ χοντρικά να πούμε τη διαφορά. Ένα λογοτεχνικό έργο θα γράψει «Η Σοφία ήταν λυπημένη». Αυτό είναι λογοτεχνία. Το κινηματογραφικό σενάριο θα λέει ένα δάκρυ έπεφτε από το δεξί, κατέβαινε από το δεξί μάτι τη Σοφία. Αυτό είναι η εικόνα. Θα πάρει ο σκηνοθέτης να πει ποια θα το κάνει αυτό, πώς θα είναι το δάκρυ, τι χρώμα θα έχει το μάγουλο κλπ. Αυτό είναι κινηματογραφικό. Το λυπημένο είναι αόριστο. Είναι λογοτεχνικό. Είναι αφηρημένο. Αυτή είναι χοντρικά μια διαφορά σενάριου και λογοτεχνία. Το σενάριο λέει κάτι συγκεκριμένο. Παραπέμπει σε μια εικόνα που κατευθείαν ο σκηνοθέτης μπορεί να μεταφράσει. Άρα, εγώ τώρα πώς θα γίνει να βρω 5 λεπτά κωμικά προβλήματα. Πρέπει να βρούμε, αν είναι για stand-up comedy, πρέπει να βρούμε κάποιον να τα γράψει και μετά να δούμε ποιος θα τα παρουσιάσει. Συνήθως είναι και οι ίδιοι. Αυτοί που κάνουν stand-up comedy είναι αυτοί που γράφουν και τα κείμενα. Όπως έτσι ξεκίνησε και ο Woody Allen. Έτσι ξεκίνησε. Έλεγε αστεία, αυτά που βλέπουμε και γελούσε το κοινό από κάτω. Έτσι ξεκίνησε. Ναι, αυτά τα αστεία που έλεγε, τα οποία μετά. Πολλά από αυτά τα μετέφερε και στις ταινίες, στις πρώτες ταινίες του. Ωραία, σε αυτό με βάλε. Ναι, ωραίο, έτσι είναι. Okay. Ο Woody Allen, μια που το λέμε για τον Woody Allen, είχε δύο περιόδους. Την πρώτη που έκανε τις ταινίες τις γρήγορες, τα slapstick που ήταν βασισμένες στο πολύ κωμικό, στο gag, στην κίνηση, στο τρέξιμο κλπ, στα αστεία, στις ατάκες. Και μετά πέρασε στις όριμες ταινίες, τις πιο όριμες. Όπως ας πούμε το Match Point, που για μένα είναι μια από τις καλύτερες ταινίες του Woody Allen, αν δεν το έχετε δει να το δείτε. Και η πρώτη όριμη ταινία του, ας το πούμε έτσι, ήταν το Manhattan, που την έκανε το 1979. Mm-hmm. Το story είναι πολύ απλό. Ο Woody Allen έχει να διαλέξει ανάμεσα στην ευρωτική κουλτουριάρα Diane Keaton και στην πολύ απλή και αμόρφωτη Hemingway, την κόρη του Hemingway. Αυτό είναι το σενάριο του Manhattan, το πολύ απλό. Ωραία. Άρα οι δουλειές οι δικές σου τώρα ακόμα είναι στα σκαριά. Ναι, όχι, εγώ δουλεύω συνέχεια με μικρά βίντεο. Μπορώ να κάνω live streaming, βίντεο live streaming για βιντεοσκόπηση βιβλίου, για παρουσίαση βιβλίου, να κάνω μικρά βιντεάκια συγγραφέων που να παρουσιάζουν τα βιβλία τους. Μπορώ να κάνω ακόμα και τώρα παραγωγές, εκτός από τις μεγάλες που θα το ντοκιμαντέρ. Άρα θα πρέπει να έρθει σε επαφή και με το λογοτεχνικό τμήμα από εκεί από την Αντριάννα. Μπορεί, ναι, φυσικά βέβαια. Μπορούμε πολλά να κάνουμε. Πολλά. Δηλαδή, ένα συγγραφέα μπορεί να έχει μια σελίδα, μπορώ να του κάνω ένα βίντεο τη σελίδα του. Μπορώ να του κάνω ένα βιντεάκι να μιλάει ο ίδιος. Μπορεί να του κάνω ένα βιντεάκι να μην παρουσιάζει το ίδιος, αλλά να φέρει το βιβλίο του και να βάλουμε τα κείμενα που θα διαλέξει εκείνος. Εμείς πώς σε βρίσκουμε, πού σε βρίσκουμε. Πατάμε στο Facebook, Δημήτρη. Πατάμε στο Facebook, text and video improving, στο Facebook. Είναι η επαγγελματική μου σελίδα. Εκεί θα βρείτε και τα τηλέφωνά μου κλπ. Στο Facebook, το Δημήτρης Μπουρνός είναι η προσωπική μου σελίδα. Γράφω τα προσωπικά μου, τις απόψεις μου κλπ. Αλλά η επαγγελματική μου ψυχρή σελίδα σε εισαγωγικά είναι το text and video improving. Ωραία. Μεγάλη μου τιμή λοιπόν που είσαι εδώ μαζί μου. Και δική μου. Και που γνωριστήκαμε και νομίζω ότι πότε δεν ξέρεις μπορούμε να συνεργαστούμε κιόλας. Γιατί αυτά που μου λες τώρα τα κάνει τα ίδια. Την επόμενη Τετάρτη έχω ένα Δημήτρη πάλι καλεσμένο. Τι γίνεται με τους Δημήτριδες, με έχετε κατά... Δημήτρη έχω και αν θα κρέψω, Δημήτρη θα κρέψω. Δημήτρης εσύ. Ναι. Δημήτρης αυτό στο κανάλι. Δημήτρης κι άλλος την άλλη εβδομάδα. Νομίζω ο Δημήτρης ήταν και προηγούμενος που είχα κάνει. Ούλους Δημήτριδες. Λοιπόν, είναι Δημήτρης και εκείνος.
Ωραία, έχεις μελετάσει εκείνος το όνομα της Νίκης. Εκείνος είναι μουσικός, και, αλλά κάνει και κάτι τέτοια, γιατί φτιάχνει κάτι βίντεο κλιπ. Ωραία. Δεν έχω κάνει βίντεο κλιπ, το λέω. Μήπως συνεργαστούμε. Μα συνεργαστούμε. Συνεργαστείτε δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς ο κινηματογράφος είναι συλλογικό επάγγελμα, χρειάζεται συνεργασίες. Και αυτή είναι η διαφορά τη ζωγραφική. Έτσι. Είναι βιομηχανία, είναι τέχνη, είναι συλλογικό επάγγελμα και σωστά να γίνεται με συνεργασίες μεταξύ. Γιατί αυτό είναι που μου είπε να φτιάξουμε έτσι μικρά βιντεάκια, πεντάλεπτα έτσι διασκεδαστικά, γιατί τα στέλνει λέει έξω, σε έξω κανάλια. Ωραία, εδώ και κάτι θα πει ο ίδιος δηλαδή. Αν είναι, θα κανονίσουμε να βρεθούμε. Την άλλη εβδομάδα θα τον έχω. Ωραία. Αν είναι, θα τον δεις να δεις. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, εγώ κλείνω λίγο νωρίτερα γιατί έχω μάθημα, όπως ξέρετε. Κανονικά τελειώνουμε 8. Αλλά η ώρα είναι 7 και 2, 7 και 5 νωρίς, κλείνουμε. Όλα σχετικά είναι, εντάξει, μπορούμε να ξαναβρεθούμε, μπορείτε να με ξανακαλέσετε και ευχαριστώ προφανώς καταρχήν για την πρόσκληση. Ναι. Εδώ είμαι στη διάθεσή σας. Ξέρεις τι, ναι, αυτό, γιατί θα έχεις ολοκληρώσει και αυτές τα που μου λες τώρα την έστα σκαριά και θα έχουμε να τα παρουσιάσουμε και όλες. Ναι, ναι, ό,τι μπορούμε κατάλληλες, να παρουσιάσουμε. Θα έχουμε να παρουσιάσουμε, ναι, και τη δουλειά σου. Σας αγαπώ πολύ, την επόμενη εβδομάδα έχουμε τον κύριο Δημήτρη πάλι που είναι μουσικός, συνθέτης και τραγουδάει κιόλας, το παλεύει και ήταν και συμπροταγωνιστής μου στις οικογενειακές ιστορίες μου. Ντρέπομαι να το λέω αυτό. Ντρέπομαι να λέω ότι έπαιξα. Τίποτα δεν είναι ντροπή, εντάξει. Άμα είναι επιλογή, δεν είναι ντροπή. Για να σου πω την εμπειρία μου, δεν πίναγα, δεν δείψαγα τίποτα. Λοιπόν, αλλά για να μην τα πούμε στον αέρα. Ωραία. Γιατί όντως εγώ. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, θέλω να ζητήσω και ένα συγγνώμη που στο λόγο μου αυθυροστόμησα. Μπορεί τώρα βέβαια και να μην πιάστηκε, γιατί το είπα πολύ γρήγορα. Μπορεί και να πιάστηκε, δεν ξέρω. Εντάξει. Εσύ το άκουσες? Άκουσα διάφορα, εντάξει. Μπορεί να μην τα άκουσα. Δεν περάσαμε όλα. Να μην γίνουμε και Πολυτανοί, εντάξει, δεν είπαμε τίποτα κακό. Ρε παιδί μου, εγώ καμιά φορά. Όχι, είπα εγώ μια λέξη, θα την πω μετά. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά μίλαγα για τα αγγλικά. Λοιπόν. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα, την επόμενη Τετάρτη μαζί. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε όλους.